Το The Space Cadet είναι μια παράσταση χορού για έναν ερμηνευτή που αφορά το αστροναυτικό ταξίδι. Έχουμε μπλέξει τις επιστήμες του διαστήματος με το χορό, σύγχρονο χορό και hip-hop κουλτούρα. Τα εικαστικά, τον αρχιτεκτονικό φωτισμό. Το κομμάτι μας έχει στηθεί με τη λογική της pop-up performance, δηλαδή το σκηνικό είναι πτυσσόμενο και έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει και να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, όπως θα ταξίδευε και ένα διαστημόπλιο. Ακριβώς. The Space Cadet, λοιπόν. Space Cadet είναι στα αγγλικά ο εκπαιδευόμενος αστροναύτης. Παράλληλα, όμως, σημαίνει αυτός που δεν είναι και πάρα πολύ στα καλά του, κάποιος που είναι λίγο σελυνιασμένος. Οπότε, αφετηρία ήταν λίγο το παιχνίδι με την διτή έννοια του όρου αυτού. Και από εκεί και πέρα ακολουθούμε έναν ήρωα, έναν σύγχρονο ήρωα, σε ένα ταξίδι εσωτερικό, αλλά και εξωτερικό. Είναι ένα έργο το οποίο έχει ένα άτομο και αυτό αυτομάτως το κάνει πολύ απαιτητικό και δύσκολο. Παρ' όλα αυτά έχω συνδεθεί πάρα πολύ με αυτό το έργο, γιατί μου έχει δώσει την ευκαιρία η Χλόη να βάλω μέσα σε αυτό το έργο κάποια χαρακτηριστικά και κομμάτια της ζωής μου, όπως για παράδειγμα είναι η hip-hop κουλτούρα. Και κινητικά μου έδωσε λίγο το εύρος να επιλέξω και να το βρούμε κάπως μαζί. Δηλαδή και σαν χορογράφος εκείνη μου έδωσε την επιλογή να βάλω κι εγώ κάποια στοιχεία σε αυτό και κάπως πάνω στην ιδέα της να βρούμε κάτι κοινό για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Σαν εμπειρία είναι αρκετά δύσκολο, γιατί κατά τη διάρκεια του έργου έχω να προσέξω πάρα πολλές λεπτομέρειες, πάρα πολλά props. Βάζω ρούχα, βγάζω συνέχεια ρούχα και επίσης και η διάρκεια του έργου για ένα σολίστα είναι κάπως μεγάλη. Αυτό το καθιστά και πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί περνάμε σε διάφορους κόσμους και σε διάφορα επίπεδα τα οποία είναι πολύ ενδιαφέρον για αυτόν που θα έρθει να τα παρακολουθήσει. Για μένα το έργο αυτό είναι αρκετά προσωπικό και έχει δημιουργηθεί σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, τόσο διότι έχει συμπέσει με την επιστροφή μου από το εξωτερικό, με ένα δικό μου προσωπικό ταξίδι μετά από μια δεκαετία εκτός της Ελλάδος και την επιστροφή πίσω στην πατρίδα. Οπότε είναι ένα προσωπικό ταξίδι και με ό,τι εικόνα και εμπειρία έχω συλλέξει όλα αυτά τα χρόνια όντας εκεί και της δικής μου έτσι, αυτοεξερεύνησης. Παράλληλα, έχω προσπαθήσει και με εσένα μέσα, με τον Άγγελο μέσα, να βρούμε ένα δικό του ταξίδι που συμβαίνει μέσα σε όλο αυτό. Και ένα τρίτο ταξίδι, για μένα ένα συνασυλλογικό ταξίδι, που αφορά τον άνθρωπο, τη σχέση του με τον πλανήτη Γη, που κοιτάει στο μέλλον, που κοιτάει να πάει στο μέλλον, έξω από αυτόν τον πλανήτη, και τι είναι αυτό που ψάχνει κοιτώντας προς τα έξω. Οπότε κάπως όλα αυτά τα ταξίδια έχουμε προσπαθήσει να τα μπλέξουμε και να τα συνδυάσουμε και να κάνουμε κάτι που αφορά εμάς προσωπικά, αλλά που ελπίζουμε να επικοινωνεί και κάτι προς τα έξω, κάτι σύγχρονο. Να πούμε επίσης ότι έχει δημιουργηθεί και μέσα στην συνθήκη της καραντίνας και της πανδημίας. Το οποίο και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ότι μπορεί σε αυτά τα πλαίσια να υπήρξε σημαντικός παράγοντας για να έρθει μια δημιουργία. Ήταν ένας περιορισμός από μόνος του η συνθήκη του lockdown, στον οποίο εμείς ξεκινήσαμε πρόβες. Και κοιτώντας πίσω, για μένα είναι αρκετά κλειστοφοβική αυτή η πρώτη περίοδος προβών, πολύ διαφορετική από την τωρινή περίοδο προβών. Και κάπως σαν και εμείς να ξεκινήσαμε λίγο από το σκοτάδι και σιγά σιγά να βγήκαμε προς το φως μέσα σε αυτή τη χρονιά. Όπως και ένας αστροναύτης έχει άπειρους περιορισμούς στο ταξίδι του. Πάντα με συνάρπαζε το διαστημικό ταξίδι. Πόσο μάλλον τώρα που αρχίζει και γίνεται όλο ένα και πιο επίκαιρο με την τεχνολογία να προχωρά και τις δυνατότητες αυτές να γίνονται όλο ένα και περισσότερες για το ανθρώπινο είδος. Αυτό γενικά με έχει κάνει να αναρωτιέμαι πού θα οδηγήσει όλο αυτό στο μέλλον και για ποιο λόγο αναζητούμε να βγούμε από τον κόσμο μας και να πάμε προς κάτι άλλο. Αν είναι για γνώση, αν είναι για πόρους και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό εδώ. Μέσα στα πλαίσια της δημιουργίας του έργου μας έχουν συμβουλέψει δύο άνθρωποι, ο Θανάσης ο Ακύλας από το Αστεροσκοπείο Αθηνών
αστροφυσικός, και η Μίντι Χάουαρντ που είναι εκπαιδεύτρια αστροναυτών που έχει βοηθήσει και τον Άγγελο και λίγο κινησιολογικά μας βοήθησε με βάση το πώς εκπαιδεύονται οι αστροναύτες. Εκείνη ασχολείται με, με την εκπαίδευση των τουριστών αστροναυτών. Γενικότερα το έχω δει πάρα πολύ σφαιρικά και ήταν μια οδηγία της Χλωής να μην βιαστούμε γενικότερα στο δημιουργικό κομμάτι. Ήταν ένα πράγμα το οποίο μου το είπα από την πρώτη κιόλας πρόβα. Ήθελε να δώσει αρκετό χρόνο στο πώς θα πειραματιστούμε κινητικά και ιδεολογικά και αργότερα αυτό πώς θα οριμάσει και θα αναπτυχθεί. Άρα, ακόμα και αυτό, η διαδρομή του ήταν πάρα πολύ ολοκληρωμένη μέχρι αυτό που έχουμε φτιάξει έως και σήμερα. Space is open to us now, and our eagerness to share its meaning is not governed by the efforts of others. We go into space because whatever mankind must undertake, free men must fully share.